Ο Λεβαδιακός υποχρεώθηκε στην πρώτη του εντός έδρας ήττα σε φιλικό παιχνίδι στα πλαίσια της προετοιμασίας του για το πρωτάθλημα της Super League 2, που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ξεκινά την ερχόμενη Κυριακή, τρεις ημέρες πριν από τον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελλο Ελλάδας. Οι πράσινοι στο φιλικό που έδωσαν στο Λάμπρος Κατσόνης με την ομάδα Β του Ολυμπιακού ιτήθηκαν με σκορ 1-0, δείχνοντας ένα κακό πρόσωπο στο πρώτο μέρος και ένα καλό στο δεύτερο, στο οποίο όμως δεν βρήκαν τον γκολ. Ο Γιάννης Ταουσιάνης έδωσε χρόνο συμμετοχή σε παίχτες που δεν είχαν πάρει πολύ στα προηγούμενα παιχνίδια. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο ματς στο 19, με την κεφαλιά από πολύ κοντά του Βοήλη που μπλόκαρε εύκολα ο Σαμασά. Στο 20, πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ από τον Μουτίνιο από δεξιά. Ο Δούμτσιος όμως δεν βρήκε όπως ήθελε την μπάλα με το κεφάλι και αυτή πέρασε παράλληλα με το τέρμα. Στο 23 το σουτ του Σαπουτζή πέρασε ψηλά out. Στο 33 ο Νίκας μπήκε στην περιοχή, έκανε και το γύρισμα, ο Καλογερόπουλος πρόλαβε και έδιωξε σε κόρνερ πριν η μπάλα φτάσει στον Δούμτσιο, ο οποίος ήταν φάτσα με το τέρμα. Το γκολ που έκρινε την συνάντηση σημειώθηκε στο 43ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι είχαν κερδίσει φάουλ, το εκτέλεσε ο Μαρίνος, ο Καλογερόπουλος με το κεφάλι πρόλαβε την άστοχη έξοδο του Σαμασά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ξανά η φάση. Ο Μαρίνος, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στον Λεβαδιακό, εκτέλεσε το φάουλ. Ο Καλογερόπουλος με το κεφάλι πρόλαβε την έξοδο του Σαμασά και έκανε το 0-1. Στο 50 μεγάλη ευκαιρία των πράσινων για να πετύχουν γκολ, όταν η μπάλα έμεινε για αρκετά λεπτά στην περιοχή των φιλοξενούμενων, το σουτ που έκανε ο Δούμτσιος όμως πέρασε ελάχιστα πάνω από το τέρμα. Στο 62 ο Νίλη έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Αλμπάνης έπιασε την κεφαλιά, δεν ήταν καλή όμως και η μπάλα πέρασε παράλληλα με το τέρμα. Στο 66, νέα πολύ καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, ο Νίλη εκτέλεσε το κόρνερ, ο Λιάγκας έπιασε το γυριστό σουτ, η μπάλα μόλις πάνω από το τέρμα. Στο 72 έγινε η λάθος πάσα, ο Μπαγκαλιάνης έκλεψε, προχώρησε, έβγαλε και την ωραία κάθετη πάσα, ο Πινακάς έπιασε κατευθείαν το γυριστό πλασέ, ο Αγγελόπουλος ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε την μπάλα. Στο 88, νέα μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, ο Πολέτο από δεξιά έβγαλε την γλυκιά σέντρα, Λινάρδος και Καραμπάς πήγαν πάνω στην μπάλα. Ο Λινάρδος έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα μόλις πάνω από το τέρμα. Ήταν ένα παιχνίδι το τελευταίο πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, στο οποίο θέλαμε να δώσουμε και να διατηρήσουμε σε αγωνιστικό ρυθμό ειδικά ποδοσφαιριστές που δεν είχαν αρκετό χρόνο στην σειρά των παιχνιδιών που έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Είναι σίγουρο το ότι χάσαμε δεν μας αρέσει. Δεν εξετάζω αν το αξίζαμε ή όχι, γιατί έτσι αλλιώς απότερος στόχος είναι η νίκη, ειδικά όταν πρόκειται για μια ομάδα με υψηλούς στόχους. Αλλά αυτό που σίγουρα με απασχολεί είναι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, που ήταν μια εικόνα με πολλά λάθη, χωρίς ένταση, με νοθρότητα, δείχνοντας μια μη ετοιμότητα τουλάχιστον πνευματική για την περίοδο που βρισκόμαστε. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι είχαμε αυτή την εικόνα που θέλουμε να έχουμε σαν ομάδα, με αρκετή πίεση στον αντίπαλο, με αρκετά γρήγορο παιχνίδι, υψηλές ταχύτητες, πολλές επισκέψεις στην περιοχή. Ένα ημίχρονο το, φυσικά το μόνο που έλειπε ήταν το γκολ για να μετουσιωθεί η καλή εικόνα που είχαμε σε αυτό το ημίχρονο. Πλέον μπαίνουμε στη διαδικασία σκέψης και προετοιμασίας για το παιχνίδι της Τρίτης, του κυπέλου. Απέναντι μας μια εξαιρετική ομάδα, μια ομάδα με πολύχρονη παρουσία στη Super League και ποιοτική παρουσία. Στόχος μας να δημιουργήσουμε μέσα από την αγωνιστικότητα, από την ομαδικότητα, από τον τρόπο μας παιχνιδιού, τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα και σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έτσι και αλλιώς στα πλαίσια της διάκρισης, όπως έχω ξαναπεί, εντάσσεται κάθε παιχνίδι, όποιο παιχνίδι και αν είναι αυτό, φιλικό, κύπελο, πρωτάθλημα, και με όποιον αντίπαλο και αν παίζουμε. Ναι, επιτέλους. Επιτέλους να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία πλέον της επισημότητας, γιατί εντάξει, έχει κουράσει τις ομάδες και γενικά οι ομάδες όλες εξελίσσονται και όλες ολοκληρώνονται μέσα από τα επίσημα παιχνίδια.